στο πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα. Αναφέρεται σε καταγγελίες φαντάρων για τον κορονοϊό. Ανεπαρκή τα μέτρα προστασίας στο στρατό. Ο ένας πάνω στον άλλον, οι φαντάροι στους θαλάμους και στα στάγερ στα κέντρα νεοσύλλεκτων. Καταγγέλνουν ότι στηβάζονται 40 άτομα σε 80 τετραγωνικά μέτρα στο πλαίσιο της μεθόδου ανοσίας Αγέλης. Ημίμετρα και μετά το πρώτο κρούσμα κορονοϊού που κατεγράφησε φαντάρο στο μηχανικό τάγμα πεζικού. Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι αυτό το πεδίο δεν προσφέρεται για ασκήσεις αντιπολίτευσης και μάλιστα ανεύθυνης αντιπολίτευσης που στηρίζεται σε καταγγελίες δικτύων που έχουν, να το πω έτσι, κάποιες ιδιαίτερες απόψεις για τη λειτουργία του στρατού, ότι πρέπει να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν γίνεται αυτό. Ή ακόμα καλύτερα, δεν πρέπει να λειτουργεί καθόλου, να μην υπάρχει στρατός. Στρατός λοιπόν, ό,τι και να γίνει, πρέπει να υπάρχει και ένοπλες δυνάμεις. Ένοπλες δυνάμεις λειτουργικές και αποτελεσματικές. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν την πολυτέλεια, τα στελέχη τους μάλλον δεν έχουν την πολυτέλεια να μένουν σπίτι προκειμένου να προστατευτούν από το κίνδυνο εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να λειτουργούν. Και εμείς, μαζί με την στρατιωτική μάλλον υπηρεσία των ένοπλων δυνάμεων, οφείλουμε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να προφυλακτούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις. Και το κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό, πολύ πριν αρχίσουν να βλέπουν το φως δημοσιότητας αυτές οι καταγγελίες και να αναπαράγονται επίσης από διαφόρους, ας πούμε, στις ένοπλες δυνάμεις. Μπορούμε να δούμε, αν θέλετε, τα μέτρα ειδικά και επακριβώς. Ωραία. Ειδικά για τα κέντρα εκπαίδευσης, εκεί που παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν πάρθει? Κοιτάξτε, καταρχήν γίνονται όλοι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Θερμομετρήσεις, μέτρα απολίμανσης καθαριότητας αερισμού όλων των χώρων. Ασφαλώς και η βασική κατεύθυνση είναι όπου υπάρχει κρούσμα, και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι αδύνατο να μην υπάρξουν κρούσματα, αλλά άμα λάβουμε υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις αριθμούν πάνω από 100.000 στελέχη αυτή τη στιγμή, μόνιμους και στρατεύσιμους. Έχουν σημειωθεί λίγο πάνω από 20 κρούσματα μέχρι τώρα, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και όχι εγκλεισμού στο σπίτι, υπογραμμίζω. Τότε νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό αποτέλεσμα, που βέβαια δεν μας αφήνει ικανοποιημένους, αλλά μέρα προς μέρα ψάχνουμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Νεοσύλλεκτοι λοιπόν. Όπως σας είπα, η βασική κατεύθυνση είναι ο απόλυτος έλεγχος αυτών που μπαίνουν, όπως επίσης και η απομόνωση κάποιου κρούσματος που ενδέχεται να προκύψει. Από την επόμενη ΕΣΟ, για την οποία χθες πήραμε απόφαση ότι θα καθυστερήσει να προκύψει, θα καταγούν δηλαδή οι νεοσύλλεκτοι της επόμενης ΕΣΟ αρχές Ιουνίου και όχι αρχές Μαρτίου, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, αραίωσης του στρατεύσιμου προσωπικού στις μονάδες, θα αρχίσει να διανέμεται και ένα, πώς να το πω, ένα κουτί, μια νάιλο συσκευασία, μέσα στην οποία θα προμηθεύονται μερικά ζευγάρια γάντια, μερικές μάσκες, αντισηπτικό τζέλ, αντισηπτικό σαπούνι και ένα φυλάδιο με οδηγίες προφύλαξης κατά του κορονοϊού σε όλους τους νεοσύλλακτους. Ο στόχος μας, ή δυνατόν, δεδομένου ότι θα πάμε τον Ιούνιο σε κατάταξη και όχι νωρίτερα, είναι να προσπαθήσουμε να μοιράσουμε αυτό το corona kit, αν μου επιτραπεί αυτή η δόκιμη έκφραση, και στους στρατεύσιμους που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις μονάδες. Αυτή είναι η οδηγία που έχουμε δώσει και γίνεται ένας αγώνας για να μοιραστεί αυτό το ατομικό, η ατομική συσκευασία αυτοπροστασίας στους νεοσύλλεκτους. Από εκεί και πέρα έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους διοικητές και των κέντρων κατάταξης και των μονάδων. Ξέρετε, να απόκειται και στην ικανότητα, αν θέλετε, ή στις αποφάσεις του κάθε διοικητή της μονάδας, τι μέτρα προστασίας θα πάρει προκειμένου αφενός να προφυλάξει τα στελέχη και αφετέρου να απομονώσει αυτά τα οποία θεωρούνται ύποπτα κρούσματος από τα υπόλοιπα στελέχη. Γίνεται λόγος για τους αξιωματικούς που μπαινοβγαίνουν στις μονάδες ενώ η στρατεύσιμη είναι μέσα. Με συγχωρείτε, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Οι αξιωματικοί έχουν λάβει πολύ σαφείς οδηγίες να κινούνται υπεύθυνα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Οι στρατεύσιμοι αυτοπεριορίζονται όχι γιατί θέλουμε να τους τιμωρήσουμε, αλλά γιατί θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Με το δεδομένο ότι οι μονάδες λαμβάνουν μέρημνα και έχουν πλήρη εφοδιασμό και προμήθεια σε όλα αυτά τα υλικά που χρειάζονται προκειμένου να προστατευτεί το προσωπικό, αντισηπτικό κτλ.
όπως σας είπα, γίνονται έλογοι, γίνονται θερμομετρήσεις. Η γενική κατεύθυνση, όπως είπα, είναι να προστατευτεί το προσωπικό. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στις στρατιωτικές σχολές, όπου λάβαμε, θα έλεγα πολύ νωρίς, το μέτρο του εγκλεισμού των φοιτητών των στρατιωτικών σχολών μέσα στις σχολές, δεν έχει σημειωθεί μέχρι τώρα ούτε ένα κρούσμα. Που σημαίνει ότι μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν αυτή η απόφαση. Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί δυσαρέσκεια. Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί κάποια κόπωση, ενδεχομένως φοιτητές. Θα ήθελα να θυμίσω όμως πρώτα ότι οι φοιτητές αυτοί φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές και ότι από εκεί και πέρα τα μέτρα προστασίας φαίνεται να πιάνουν τόπο. Ακόμα και μαθήματα με τηλεδιασκέψεις από τις οθόνες του κομπιούτερ κατέστη δυνατόν να γίνουν χάρη στη μέρημα που έχει ληφθεί, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί κατά το δυνατόν. Είναι αδύνατον, πάρουμε αυτό στο απόλυτο, η ζωή και το πρόγραμμα των στρατιωτικών σχολών. Μέχρι στιγμής όμως, μάλλον καλά έχει πάει εκεί το πράγμα. Θα δούμε όσο πλησιάζουμε το Πάσχα τι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, τα όποια μέτρα σκεφτούμε θα είναι σε συνάρτηση με τα γενικότερα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της κίνησης που θα λάβει η κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλο αυτό γίνεται για την προστασία των τελεχών και όχι γιατί θέλουμε να περιορίσουμε ή να καταναγκάσουμε ή πολύ περισσότερο να τιμωρήσουμε. Γιάννη. Και αυτό πρέπει να καταστεί σαφές. Εγώ κατάλαβα, Δημήτρη, τώρα έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, ότι δεν υπάρχει εξοδόχαρτο. Αυτό που εμείς λέγαμε παλιά στη σειρά μας, τρεις μέσα, μία έξω, τώρα είναι εμπλοκή. Ένδον μέσα. Όπως σας είπα, αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είχαμε πει ότι για τους νεοσύλλογους, αυτούς που υπηρετούν τώρα μάλλον μέσα στις μονάδες, δεν θα υπήρξει, δεν καταργήθηκε ανεστάλλη άδεια ορκομοσίας. Όμως το διάστημα αυτό της άδειας που θα παίρναν τώρα, θα το πάρουν στο τέλος της θητείας, θα υπηρετήσουν δηλαδή μερικές μέρες λιγότερο. Άρα ούτε άδειες θα δώσουμε. Να δούμε τι θα γίνει με τις άδειες τις εορταστικές του προσωπικού. Για το πέρα. Η απόφαση είναι να μην δοθούν, αλλά ακούμε και τις προτάσεις προς το αντίθετο. Ασφαλώς και θα σταθμίσουμε τα δεδομένα όσο μπαίνουμε μέσα στον Απρίλιο και έχουμε μια εικόνα του πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να αναφίξω και άλλα δύο σημεία. Συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων με υγειονομικό προσωπικό τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στις περιοχές της χώρας που έχουν περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την διασπορά του κορονοϊού. Έχουν διατεθεί δεκάδες στελέχη μέχρι τώρα σε όλες τις δομές, μάλλον σε πολλές δομές του Υπουργείου Υγείας όπου μας ζητήθηκε συνδρομή. 24 σπουδαστές της ΑΣ και της ΑΝ, της Σχολής δηλαδή Στρατιωτικών Γιατρών και Νοσηλευτών, έχουν διατεθεί στον ΕΟΔΗ. Άλλοι 10 αξιωματικοί και νοσηλευτές στις κοινές ομάδες δειγματοληψίας για να βοηθήσουν στις δειγματοληψίες. Στην Ξάνθη 4 αξιωματικοί νοσηλευτές. Στην Καστοριά βλέπω εδώ 9 στο Γενικό Νοσοκομείο, ένας αξιωματικός στο Κέντρο Υγείας στο Τσοτήλι. Αντιμετωπίζει προβλήματα μάλλον στο Τσοτήλι της Καστοριάς. Αντιμετωπίζει προβλήματα η Καστοριά. Άλλοι στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου μπορούμε διαθέτουμε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, υγειονομικό προσωπικό, πάντα συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Υπουργέ, έχετε συζητήσει, σας έχει ζητηθεί, σκέφτεστε κάποια από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε περίπτωση που η κατάσταση επιβαρυνθεί να μετατραπεί μέρος αυτού της νοσοκομειακής μονάδος σε κέντρο για ανθρώπους με κορονοϊό? Κοιτάξτε, θα έλεγα οι αξιωματικοί της γεύσης υγειονομικού βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους ανθρώπους του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να υπάρξει ο συντονισμός. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις ευχέρειες που διαθέτουν και με το δεδομένο ότι στις μονάδες συντατικής θεραπείας τους, ας πούμε, νοσηλεύονται και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ήδη. Επομένως δεν μπορεί να διατεθούν όλες οι ΜΕΘ των στρατιωτικών νοσοκομείων στο σύνολό τους. Πριν όμως, αν χρειαστεί, ασφαλώς και θα εισφερθούν. Έχουμε ήδη προχωρήσει συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας να εκχωρηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προσωρινά όμως, για το διάστημα της έκτακτης αυτής περίοδου, το NIMITS το λεγόμενο.
όπου εκεί γίνονται και εργασίες ανακαίνησης σε μια πτέρυγά του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κεντρική δομή απέναντι στη μάχη του κορονοϊού και φυσικά μετά την παρέλευση αυτής της έκτακτης περίοδου να επανέλθει στη χρήση των αρχικών δικαιώματων του, που δεν είναι άλλοι από τους απόστρατους. Ανακαινισμένο όμως και επιπλέον εξοπλισμένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτή τη στιγμή όμως έχει μπει και το Νίμιτς στη μάχη κατά του κορονοϊού. Ασφαλώς δεν συμφωνείτε.